Από εκεί είναι η πλατεία Αμερικής, δίπλα έχουμε τον γκαράζ και εμείς είμαστε εδώ, σε αυτή την πολυκατοικία. Και μπαίνουμε μέσα, δεν έχει πρόσβαση σε καροτσάκι δηλαδή. Έχουμε εδώ αυτό το δερματοκιβώτιο και κατεβαίνουμε σε ευρύχωρη σκάλα. Και είμαστε εδώ. Τώρα δεν έχουν ακόμα φύγει τα μαστόρια, οπότε συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ είναι το χολάκι. Το σαλόνι τώρα αλλάξαμε το πάτωμα, είχε ένα προβληματάκι. Έχει air condition στο σαλόνι φυσικά. Και αυτός είναι ο κήπος μας. Έχει, αυτό είναι πορτοκαλιά. Εκεί έχει δύο λεμονιές. Μια μουσμουλιά από εκεί πίσω. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε το μεγάλο είναι κορομιλιά. Άλλη μια πορτοκαλιά εδώ και άλλες δύο λεμονιές πίσω. Από εδώ είναι το υπνοδωμάτιο το μεγάλο, που έχει αυτό το παράθυρο και αυτό το παράθυρο. Βλέπετε κατευθείαν στον κήπο, θα τα δούμε τώρα. Και ξαναμπαίνουμε μέσα. Για να πάμε στην κουζίνα. Αυτά τα τραπέζια και ο φούρνος δεν είναι δικά μας, ο προφητήρας είναι. Θα μας τα πάρουμε τώρα αυτά. Ούτε η σκάλα είναι δική μας. Και αυτό είναι, ήταν η κουζίνα, δεν είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά είναι λειτουργική. Έχουμε το πρώτο υπνοδωμάτιο, το οποίο είναι το μικρό. Δεν είναι ιδιαίτερα φωτεινό, αλλά από την μπαλκονόπορτά του βγαίνουμε και προς τον κήπο. Έχουμε πλακάκι στο πάτωμα. Μετά είναι το βεσέ, το οποίο είμαστε τώρα, φτιάχνουμε την αποχέτευση της μπανιέρας που είχε ένα θεματάκι και θέλει και ακόμη καθαριότητα εδώ. Εννοείται θα τα κάνουμε πριν μπούμε. Και εδώ είναι το δεύτερο το υπνοδωμάτιο, το οποίο έχει και αυτό air condition, δηλαδή και τα υπνοδωμάτια και το σαλόνι έχει. Και τα κουφώματα είναι φωσκοδομένα και η τύχη είναι. Και αυτή είναι η θέα από το υπνοδωμάτιο. Και εδώ είναι και το σαλόνι, η πόρτα του σαλονιού είναι αυτή εδώ. Αυτά. Α, ναι, βέβαια. Έχει και δύο πατάρια. Όχι πολύ μεγάλα. Ένα πάνω από το μπάνιο και ένα πάνω από την κουζίνα. Αυτά.